Φεράρι. Φωνές για σούτ από την εξέδρα. Θα το κάνει ο Φεράρι. Έξω θα πάει μπάλα. Σφύριγμα για εκτέλεση του φάουλ. Χαμηλά ο Εφρέμ. Μπάλα πέρασε. Ο Κονέ, ίσως να έκανε και χέρι. Μπάλα φτάνει στον Ιντογκαλά και εδώ υπάρχουν καλές προϋποθέσεις. Πάσα για Ντάλσιο σε καλό σημείο. Το σούτ. Η απόκρουση ο Εφρέμ δεν προλαβαίνει. Πρώτη καλή φάση για τον Αποέλ στο παιχνίδι στο 16ο λεπτό. Τσεβάκ στην καταμέτωπη επίθεση. Τρίπλα ρένα. Σέντρα ρε ο Ντάλσιο μια κεφαλιά. Μπάλα πάει έξω. Δεν ήταν κοντά στην εστία του Λοπάντσεφ. Είναι εκεί που θα φέρει περισσότερα προβλήματα από την Κιζιλιζά. Πράγματι η γρήγορη εναλλαγή παλιών όπως και εδώ με το σούτ του Εφρέμ. Γκολ! 1-0 του Αποέλ στο 27ο λεπτό. Ο Γιώργος Εφρέμ πολλές φορές στην καριέρα του έχει πετύχει γκολάρες. Το κάνει και στο απόψινο παιχνίδι. Κοκκινό παραλυρί για αυτή την γκολάρα του αρχηγού. Ασίστ από τον Εντοκαλά, ένα κοντρόλ και χωρίς χρονοτριβή να σουτάρει και να στέλνει την μπάλα πάνω από τον Λοπάντσεφ. Να μην αφήσει τον Λοπτιανίτσε να γίνει απειλητικός. Εφρέμ πάτησε ωραία και συνεργάστηκε με Μάριο Ηλία. Εντοκαλά εντός περιοχής, Εντοκαλά για λίγο δεν προλαβαίνει να κάνει το γύρισμα. Φεράρι αφήνει για Εφρέμ, σέντρα του Εφρέμ, Μάριος Ηλία. Η απόκρουση από την κεφαλιά του Κύπρου επιθετικού. Από τον Μίροσλαβ Λοπάντσεφ. Σέντρα του Γεωργιανού, έφτασε στον Μάριο Ηλία. Προσπίθηκε, σούτα ρε δοκάρι. Μεγάλη φάση, άτυχος εδώ Μάριος Ηλία, ο οποίος ορίεται για το γεγονός ότι η μπάλα δεν κατέληξε στα δίχτυα. Τσεμπάκ, Εντοκαλά. Περιμένει κινήσεις, τριπλάρει Εντοκαλά. Σεντράρει κιόλας για Μάριο Ηλία, που για λίγο δεν βρίσκει μπάλα. Ούτε και τώρα ο Μάριος. Εδώ και πάλι φάση. Απ' την ωραία ενέργεια του Εντοκαλά. Βλέπετε την κίνηση του Μάριο Ηλία ανάμεσα στα δύο στόπερ. Μαρκίνιος και Διγιαφάνη. Να δούμε εδώ τον Εφρέμ από την πάσα του Εντοκαλά. Με την μία το τελείωμα του Γιώργου. Η απόκρουση από τον Λοπάντσεφ. Τσαρφό, η μπάλα πάει στον Φεράρι. Έχει χώρο για σέντρο Αργεντίνος. Θα την πραγματοποιήσει ο Ντάλσιο την κεφαγιά έξω. Πολύ καλή σέντρα από τον Φεράρι. Θέση στην οποία ο Εντοκαλά πέρσι σε κάποια παιχνίδια έκανε, είχε πολύ καλές εμφανίσεις. Μαρκίνιος, ωραία ενέργεια, σέντρα και out η κεφαλιά από τον Ντάλσιο που παίζει ως τραυματίας. Αλλά χάνει ακόμη μια καλή φάση στο παιχνίδι. Μάλλον πάει Σουηδία, αλλά πρώτα να περάσει και μετά βλέπουμε το φάουλ. Εκτελείται ο Μπέλετς, δεν μπορεί, η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα, αλλά έχουμε την σημεούλα να σηκώνεται ψηλά για offside. Ένας παίκτης είναι σίγουρα σε θέση offside και είναι αυτός που έκανε κίνηση προς την μπάλα παρεμποδίζοντας και την έξοδο του Μπέλετς. Εκτός και αν έχει και ο Γιώργος Λονιδίου διαφορετικές σημειώσεις. Να δούμε εδώ τον Μαρκίνιος, σέντρα σουτ, λίγο έξω η μπάλα. Η σέντρα του Τσεπάκ για Μάριο Ηλία, βγήκε από μάκρυνση Μαρκίνιος, επαναφορά για σουτ, κόρνερ, τεράστια χαμένη ευκαιρία. Κατάφερε και βρήκε τον τρόπο να περάσει την μπάλα με το σούτ του Μαρκίνιος. Ούτε για αυτό το κόρνερ φέρνει κάτι καλό. Σαρφό είναι αυτός που ελέγχει και δίνει για τον Τσεπάκ που έχει μπόλικο χώρο για σέντρα. Την πραγματοποιεί με κόντρα. Όχι, δεν παίρνει γκολ. Ούτε και στη συνέχεια από τον Κρέσπο. Απίστευτη φάση η οποία όμως δεν μετράει. Ο Κρέσπο ήταν από θέση offside μετά. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Ο Κρέσπο δεν ήταν αυτός σε θέση offside. Διορθώνω. Από το σούτ του Θεοδόρου ήταν. Μη καλυμμένος.